Κοντά μα είναι ο κύριο Γιώργο Λαμπρούλη, ο οποίο είναι βουλευτή ε, ε, του νομοστικού κομμάτου Ελλάδο ε, στη Λάρισα και αντιπρόεδρο τη Βουλή. Καλή σα ημέρα, Λάρα, κυρία, ευχαριστούμε κύριε Ευχαριστούμε πολύ που είστε ευχαριστούμε κοντά μα. Κύριε Λαμπρούλη, είδατε χθε ε, την ε, ε, αντιπαράθεση που ανέβηκε σε πολύ ψηλού τόνου ανάμεσα στον Πρωθυπουργό και στον Αρχηγό τη Αξιωματική Αντιπολίτευση. Θα ήθελα ένα πρώτο σχόλιο από εσά και να πάμε να τα δούμε έτσι, και πιο αναλυτικά τα θεματα σε Ναι, πριν περάσω στο ερώτημά σα, επιτρέψτε μου για ένα λεπτό μια αναφορά ε, για, το, για, τη σημασία τη σημερινή ημέρα. Yeah. Είναι 9 Μάη, η μέρα αντιφασιστική νίκη των λαών. Η μέρα που το τέρα του φασισμού και του ναζισμού ε, κάτω, αν θέλετε, από την πάλη των αντιστασιακών σε πανευρωπαϊκό επίπεδο και με τη συμβολή τη Σοβιετική Ένωση και του κόκκινου στρατού, δόθηκε ένα τέρμα σε αυτόν τον. Ε, ε, πόλεμο που διεξήθη εδώ και 74 χρόνια δηλαδή συμπληρώνονται ε, σήμερα. Mm -hmm. Και βέβαια δεν είναι η μέρα που τιμάται η Ευρώπη, που προσπαθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση αν θέλετε, να παραχαράξει την ιστορία, να τη διαστρεβλώσει και βεβαίως να αλλοιώσει την ιστορική μνήμη της ημέρας αυτής, που οφείλουν όλες οι γενές, αν όχι οι παλιότερες, αλλά τουλάχιστον οι νεότερες στη χώρα μας, να γνωρίζουν για αυτή την, πε, την περίοδο. Τώρα, σε ό,τι αφορά το ερώτημά σα για τη ε, διαδικασία που ξεκίνησε χθες ε, στα πλαίσια του, της ψήφου εμπιστοσύνη που ζήτησε η κυβέρνηση, με αφορμή την ε, μορφή τη Νέα Δημοκρατία για τι απαράδεκτε δηλώσει του αναπληρωτή υγεία του κ. Πολάκη. Ε, δείτε, γίναμε θεατές στο ίδιο έργο. Ένα χιλιοπεγμένο έργο που μάλιστα χθες είχε και στοιχεία αποκρουστικότητας ανάμεσα σε αυτήν την ψευδεπίγραφη θα έλεγα ή αν θέλετε κάλπικη κατά τη γνώμη μας αντιπαράθεση μεταξύ του κυρίου Τσίπρα και του κυρίου Μητσοτάκη. Και αυτό δεν είναι τυχαίο. δεν έγινε δηλαδή τυχαία γιατί προέκυψε. Είναι συνειδητή επιλογή διότι τι θέλουν να κάνουν κατά τη γνώμη μας πρώτον αφορούν και οι δύο το σύστημα που υπηρετούν. Το άδικο, εκμεταλλευτικό, καπιταλιστικό σύστημα. Το οποίο υπηρετούν με τις πολιτικές τους, επάξια και οι δύο. Είτε από την αξιωματική αντιπολίτευση ε, η Νέα Δημοκρατία, είτε όταν ήταν κυβ, ω κυβέρνηση πριν, είτε ο ΣΥΡΙΖΑ ε, τώρα ε, ω κυβέρνηση, τα τελευταία χρόνια τουλάχιστον που είναι στην ε, κυβέρνηση. Το δεύτερο που θα ήθελα να πω είναι ότι περίσσεψαν τα λόγια περί ηθικής ύφους, ή αν θέλετε περί ικανότητας ή ανικανότητας. Όλα αυτά είναι στοιχεία τα οποία συνδέονται μεταξύ τους βεβαίως και στόχο έχουν τον αποπροσανατολισμό του λαού από το κυρίαρχο. Και βεβαίως να κρύψουν, αν θέλετε, ότι και οι δύο, δηλαδή η Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ, ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία, συμπλέουν στις βασικές στρατηγικές επιλογές του κεφαλαίου τη Ευρωπαϊκή Ένωση και του καπιταλιστικού το δρόμου ανάπτυξη. Το κυρία Με τι δικέ του, το κάθε κόμμα ενώ διαχειριστικέ ε, διαφορέ. Να αποκρύψουν τον κόσμο και να προσανατολίζουν τον κόσμο από το κυρίαρχο για εσά για το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδο, κύριε Λαμπρούλη. Ποιο είναι το κυρίαρχο αυτή τη στιγμή, Γιατί έχουμε ένα πλούσιο και ένα πυκνό νομοθετικό έργο αυτή τη στιγμή στη Βουλή. Έχουμε αυτή τη συζήτηση που είναι σε εξέλιξη Κοιτάξτε, στην Ολομέλεια. Να σα πω. Είναι θέματα που αφορούν τον κόσμο. Ε, δεν είναι κάτι καινούριο. Το Κομμουνιστικού Κόμμα εδώ και χρόνια, αν θέλετε, αλλά αν θέλετε και τα τελευταία χρόνια και με αφορμή την, τα χρόνια της κρίσης, των μνημονίων, των μέτρων, των αντιλαϊκών που πάρθηκαν. Αυτό που αναδεικνύει και βεβαίως πέρα από τη διαδικασία της, του, του Κοινοβουλίου, αλλά κάτω στο λαό και μέσα στο κίνημα, είναι η εναντίωση, αν θέλετε, στα μέτρα που παίρνονται η διεκδίκηση μέτρων απάλυνσης του λαού και βεβαίως όλα αυτά μέσα από την προσπάθεια για τη δημιουργία μιας Ενό ευρύτερου, αν θέλετε, μια ευρύτερη συμμαχία σε κοινωνικό επίπεδο εργαζομένων, αυτοαπασχολούμενων, αγροτών, νεολαία, γυναικών, στην κατεύθυνση όχι μόνο διεκδίκηση, μέτρων απάλυνση, ελάφρυνση, ανάσχεση των όποιων αντιλαϊκών μέτρων, αλλά παράλληλα με αυτά και τη δημιουργία προοπτικής ενός άλλου δρόμου ανάπτυξης μέσα από αυτή τη διαδικασία που σας είπα πριν. Ε, το κυρίαρχο λοιπόν για μας, αν θέλετε, είναι με τις πολιτικές που εφαρμόζεις η παρόσα κυβέρνηση, οι προηγούμενες κυβερνήσεις όποια μείγματα κυβερνητικά υπήρχαν στο, στο παρελθόν είναι αν με τις πολιτικές που ασκείς υπηρετεί ή όχι τα συμφέροντα του λαού της ανάγκης του λαού και εδώ φαίνεται και είναι ξεκάθαρο και δεν νομίζω να χωράει εμφισβήτηση αυτό, ότι τόσο οι προηγούμενε κυβερνήσει, όσο και η νυν η παρούσα κυβέρνηση, δεν υπηρετεί αυτή την κατεύθυνση. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδο. Η ψήφο εμπιστοσύνη με ναι. την έννοια, ε, αν θέλετε, και την πρακτική τη αντίδραση, τη αντίρρηση, τη αντίθεση εκ μέρου του Κομμουνιστικού Κόμματο, έχει να κάνει ακριβώ στην κυβέρνηση, mm. έχει να κάνει ακριβώ με αυτό ότι η κυβέρνηση πέτυχε σε αυτό που έχει αναλάβει να διεκπαιρεώσει. Δηλαδή, να προωθήσει τα συμφέροντα του κεφαλαίου τη αστική τάξη τη χώρα μα, το λαό με βάρβαρα μέτρα. Με το Όλα νομοσχέδιο αυτά, δηλαδή, που, που έρχεται. Και με τα προηγούμενα πρώτο, δεύτερο μνημόνιο, αλλά και αν θέλετε με το τρίτο μνημόνιο. Ε... Ψηφίσαν οι Ρίσκοι των Παρόδων όλοι μαζί. Ε, την επόμενη εβδομάδα θα ψηφιστεί στην Ολομέλεια τη Βουλή το νομοσχέδιο για τι 120 δόσει. Έχει μπει στι αρμόδιε επιτροπέ για την επεξεργασία να. και την συζήτηση που πρέπει να γίνει. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδο, τι θέση θα πάρει, κύριε Λαμπρούλη, στο θέμα αυτό και αν θα ψηφίσει και θα στηρίξει αυτό το νομοθέτημα. Κοιτάξτε, με αφορμή και το νομοσχέδιο, αλλά και στο παρελθόν σε αντίστοιχα τέτοιου τύπου νομοσχέδια. Εμεί δεν είμαστε κατά στο έστω και που λέμε ένα ευρώ να δοθεί στο λαό ένα λεπτό να του δώσουν ότι θα πούμε ε, θα είμαστε αρνητικοί να το πω λοιπόν ε, το ζήτημα όμως είναι ποιο ότι θα πάμε με την λογική και δεν αναφέρουμε στις 120 εδώ, ενώ στο σύνολο θέλετε ναι. και με τις τελευταίες εξαγγελίσεις προθεσινές του Πρωθυπουργού θα πάμε λοιπόν σε μια λογική ή αν θέλετε θα ε, οδηγούμε το λαό μας στο να περιμένει να, στη γωνία πότε θα δεήσει η, η, όποια κυβέρνηση στα πλαίσια των δημοσιονομικών στόχων, επιτυχιών και ε, δυνατοτήτων να δίνονται κάποια ψίχουλα από αυτά που του παίρνουν, δηλαδή του παίρνουν καρβέλια, του πετάνε και ένα ψίχουλο, του παίρνουν που λέμε 100 και του δίνουν ένα. Σε ό,τι αφορά τις 120 δόσεις, βέβαια υπάρχουν άρθρα μέσα στο νομοσχέδιο που θα τα ψηφίσουμε. Επί της αρχής εμείς ψηφίσαμε παρόν αν θέλετε και ναι. στην Επιτροπή ε, λέγοντα το εξή, ότι και οι 120 δόσει, η ρύθμιση τέλο πάντων που τόσο πολύ ε, η κυβέρνηση, τα κυβερνητικά στελέχη, οι βουλευτέ του ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν ε, υπερθεματίζαν το προηγούμενο διάστημα, αλλά και στην Επιτροπή, αν θέλετε, τι, με τι έχει να κάνει, με το πώ θα εισπράξουν αυτά που δεν μπορούσαν να πληρώσουν ο λαό, οι εργαζόμενοι, αυτοαποσχολούμενοι, αγρότε κτλ., αυτά που δεν μπορούσαν να πληρώσουν από τα μέτρα τα οποία. Ε, ψήφισε και η παρούσα κυβέρνηση και η προηγούμενη. Αν θέλετε, συνέχισε η σημερινή κυβέρνηση και τα μέτρα του προηγούμενου, ψηφίζοντα και νέα αντιλαϊκά μέτρα, νέα χαράτσα, νέου φόρου. Αυτό το πακέτο, να το πω έτσι, των αντιλαϊκών μέτρων φόρων, χαρατσών κτλ., έρχονται τώρα να διευθετήσουν μέσω των 120 δόσεων και όχι να απαλύνουν το λαό, αφαιρώντα να το πω Επειδή λέτε το Ο στόχος κλάδι, είναι η ναι. εισπραξιμότητα. Το πώς θα εισπράξεις περισσότερα μέσω έστω και των 120 δόσεων. Έχουμε από τη μία το νομοσχέδιο των 120 δόσεων που μας περιγράψατε πως για το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος είναι ψίχουλα. Το έχει πει ο κ. Κουτσούμπας νομίζω, αν δεν κάνω λάθος αυτό, στην ομιλία του τις προηγούμενες ημέρες. Ε, απ' την άλλη όμως έχουμε το πακέτο των μέτρων και των παροχών που λέει η αντιπολίτευση και ότι αυτή τη στιγμή έρχεται σε μια στιγμή χρονική που είναι ένα προεκλογικό πακέτο για τον κόσμο, που έχει όμω πάρα πολλά μέσα ε, πράγματα για του πολίτε και μέτρα θετικά και ευνοϊκά. Εκεί το Κομματικό Κόμμα Ελλάδο πώ στέκεται, κύριε Λαμπρούλη. Κοιτάξτε, σα είπα και στην, στο προηγούμενο ερώτημα, τα όποια θετικά σε εισαγωγικά το βάζουμε εμεί, ε, μέτρα έστω και κατά τη να συμβάλλουν στην απάλληλση του λαού, των εργαζομένων κτλ., τα εμεί εμείς δεν θα είμαστε αντίθετοι. Ναι. Εξάλλου το έχουμε αποδείξει και στο παρελθόν. Όμω. Δεν μπορούμε να λέμε σήμερα, ναι, 2019, ή να δεχόμαστε, και αυτό το λέμε στο, λαό, απευθυνόμενο στο λαό, ναι, τη 2019, με όλο αυτό το τεράστιο πλούτο που παράγεται στη χώρα μας, ο λαός μας να στερείται μέχρι και βασικές ανάγκες. Και δείτε από Μιστούς, συντάξεις, ε, να περάσουμε στον στο, στο χώρο των κοινωνικών αναγκών, ε, υγεία, παιδεία. Ε, ναι, τη 2019. Και όλος αυτός ο τεράστιος πλούτος που παράγει ο ίδιος ο εργαζόμενος με, το, με την εργασία του, με τον κόπο του, με το μόδο του, με το αίμα του, του το στερούνε από το να του προσφέρουνε αυτά που σας είπα πριν. Είτε σε μιστούς, σε επίπεδο μισθών, ε, συνθήκων διαβίωση. Κοινωνικέ ανάγκε κτλ. Παρά όλα αυτά, καλείται όταν θα έχει ανάγκη ε, ο εργαζόμενο, ο, ο λαό μα, να τα πληρώνει από την τσέπη του. Αν έχει, που δεν έχει. Ε, και δείτε τώρα αυτό με τι 120 ναι. δόσει, για παράδειγμα. Και αυτό που λέτε, με ρωτήσατε μάλλον για τα μέτρα αυτά που εξήγηλε. Άλλα έχουν άμεση, θα έχουν άμεση, κάποια θα έχουν άμεση εφαρμογή, του εφαρμογή. αλλά παραπέμπεται το 2020 με την προϋπόθεση να είναι κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Είναι αυτό, απαντάει αυτό στι σύγχρονε αυτά, αυτά τα συγκεκριμένα απαντούν αυτά. Ρητορικό το ερώτημα. Απαντούν αυτά τα μέτρα στι σύγχρονε διευρυμένε και οξυμένε ανάγκε του λαού μα, Ναι ή όχι. Γιατί δεν μπορεί Αυτά τα μέτρα, να μην τα χάνουμε χρόνο τώρα, αυτά που εξαγγέλθηκαν ναι. τέλο πάντων. Τα ψίχουλα λέμε εμεί. Γιατί περί ψίχουλου πρό, ε, πρόκειται την ίδια στιγμή με αυτά τα μέτρα να προωθεί παράλληλα μέτρα συμπληρωματικά στην κατέδυση ενίσχυση του μεγάλου κεφαλαίου και των επιχειρηματιών. Στο βωμό του κέρδου. Γιατί την ίδια στιγμή που γίνονται αυτό με τι 120 δόσει, με το δώρο Πάσχα 13η σύνταξη, όπω θέλετε πείτε το. Λοιπόν, ε, την ίδια ώρα επιδοτούν την εργασία στι επιχειρήσει, στο όνομα καταπολέμηση τη ανεργία, δηλαδή οι ίδιοι εργαζόμενοι, από τα αποθυματικά δηλαδή, οι ίδιοι εργαζόμενοι θα πληρώνουν του επιχειρηματίε για να προσλαμβάνουν εργαζόμενου. Επει... Αυτό λοιπόν γίνεται μία πτυχή, ναι. μία πλευρά. Να μην πούμε για τι φόρο απαλλαγέ, φόρο ελαφρύνσεις, ε, άλλα εχέγγυα που έχουν δώσει και δίνουν και θα συνεχίζουν να δίνουν ε, στο, στους στου μονοπωλιακού ομίλου, στο μεγάλο κεφάλαιο, στι μεγάλε επιχειρήσει στη χώρα μα. Επειδή έχουμε και σήμερα τη ζήτηση στην Ολομέλεια για την ψήφο εμπιστοσύνη που ζήτησε η κυβέρνηση και αύριο θα ολοκληρωθεί τα μεσάνυχτα με την ονομαστική ψηφοφορία, πού θα κινηθεί και πότε θα τοποθετηθεί ο κύριο Κουτσούμπα η απάντησή μα αύριο, Παρασκευή. Αύριο, ναι. παρασκευή. Και Γιατί θα... είχε ένα βαρύ πρόγραμμα στι δεσμεύσει. Ναι, έχει πολλέ εκδηλώσει βέβαια. Ε, Πού θα κινηθεί ομιγές. ο κύριο Κούτσουμπατσέλο να πω. Απ' τη μία είναι η πρόταση μορφή που έχει καταθέσει η Δημοκρατία για την στάση, για το λόγο, για τη συμπεριφορά του κύριου Πολάκη. Απ' την άλλη, όμω, ο Πρωθυπουργό κινήθηκε πάνω στα μέτρα, στι παροχέ, στι 120 δόσει, στο οικονομικό πακέτο τη κυβέρνηση. Το κομμουνιστικό κόμμα Ελλάδο. Κοιτάξτε, νομίζω δείγματα γραφή δεν μπορώ να πω ακριβώ ποια εικόνα στο. Στο μυαλό του, Κουτσούπ, του συντρόφου Κουτσούπα. Αλλά ε, νομίζω η εμπειρία, αυτό που δείχνει από τις παρεμβάσεις και του ίδιου ε, στη Βουλή, ε, θα είναι μια πολιτική αντιπαράθεση επι, επι, στη βάση θέσεων, αρχών, προγραμμάτων αν θέλετε, στη βάση των αναγκών του, του λαού, των συ, συνεχώς ε, διευρυνόμενων αναγκών του λαού μας, των μέτρων που παίρνουν και τις πολιτική που τσακίζει με βάρβαρα μέτρα, τη ζωή του, του, της πλειοψηφίας του, 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 του λαού μας. Σε αυτό το επίπεδο, αν θέλετε, Εκεί θα, θα κινηθεί, κινηθεί ε, η κουβέντα. Και προφανώς και η ε, αρνητική ψήφος ε, στην ε, κυβέρνηση. Επειδή, κύριε Λαμπρούλη, 26 του Μάη έχουμε την ε, μάχη των ευρωεκλογών, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, που βρίσκεται αυτή τη στιγμή, ενέτη 2019, ποια είναι η θέση του απέναντι στην Ευρώπη και τι πιστεύει ότι χρειάζεται για αυτή την Ευρωπαϊκή Ένωση του μέλλοντος. Κοιτάξτε, το Κομμουνιστικό Κόμμα ε, από τότε που δημιουργήθηκε αν θέλετε, η Ευρωπαϊκή Ένωση, ακόμα και όταν το πρώτο σχήμα που δημιουργήθηκε η Ένωση Χάλιβα, ναι. είχε πει ότι είναι ο λάκκο των Λεόντων. Λοιπόν, ε, επιβεβαιώνεται βέβαια πολλά χρόνια τώρα, αλλά αν θέλετε και με τη μεταξέλιξη σε ΕΟΚ, σε Ευρωπαϊκή Ένωση κτλ., που αποδεικνύεται ότι είναι μια ένωση κεφαλαίων. Δεν είναι. Κοιτάξτε, είπατε κι εσεί, αλλά ακούγεται ε, και στο δημόσιο διάλογο. Είστε με την Ευρώπη για παράδειγμα ή όχι. Ναι. Ε, ψηφίζουμε για την Ευρώπη ή όχι. Μα γεωγραφικά στην Ευρώπη είμαστε. Άλλο Ευρώπη, άλλο Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένα, μια, ένα δημιούργημα ε, των καπιταλιστικών κρατών, αστικών καπιταλιστικών κρατών, τα οποία δημιου, η Ένωση η οποία δημιουργήθηκε προκειμένου να προασπίσει, να ε, προωθήσει τα συμφέροντα των μεγάλων επιχειρήσεων των επιχειρηματικών ομίλων κτλ. Ε, σε αυτή την Ευρωπαϊκή Ένωση, με όλα αυτά τα αποτελέσματα, με όλε αυτέ τι πολιτικέ που ξεδιπλώθηκαν όλα αυτά τα χρόνια, νομίζω, νομίζουμε ότι ο λαό μα και η εμπειρία έχει και έχει δει τα αποτελέσματα αυτή τη πολιτική της ε, τη Ευρωπαϊκή Ένωση που επιτρέψτε μου. Πρόσφατα, πριν από λίγε μέρε, ανακοινώθηκε και η συμβολή με την έννοια της πολιτικής συμβολής, της αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, των ε, κομμάτων είτε εξουσίας είτε ήταν στην αντιπολίτευση στη χώρα μας. Ναι. Σοσιαλδημοκρατών, νεοφιλελεύθερων, φιλελεύθερων, ε, όπω θα θέλετε πει, λαϊκού κόμματος. Κατά 90% τα ψηφίσανε όλα αυτά. Ό,τι αποφάσει έπαιρνε η Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτά τα κόμματα και στη χώρα μας, αλλά και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τα ψηφίσανε. Αποτέλεσμα είναι αυτά που βιώνουμε σήμερα, γιατί αυτά που εφαρμόζονται Κυρία Κοντογιώργη, στην Ελλάδα και με αφορμή, αν θέλετε, τα μνημόνια έχουν τη μήτρα του στην συνθήκη του Μάστριχτ. Μην το ξεχνάμε αυτό. Δηλαδή, μια στρατηγική επιλογή τη Ευρωπαϊκή Ένωση στην κατέθεση εξυ... εξυπηρέτηση των συμφερόντων του κεφαλαίου. Και βεβαίω, όταν η... Η... η στρατηγική κατέθεση είναι αυτή, οι λαοί, οι εργαζόμενοι, οι οι αυτοαποσχολούμενοι θα κληθούν και καλούνται και πληρώνουν το μάρμορο σήμερα. Μάλιστα. Με όλα αυτά τα μέτρα βεβαίως που εξελίσσονται, εκτελήσονται ε, αν θέλετε, στην ε, ζωή τους. Κύριε Λαμπούλη, ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε μαζί μας και συζητήσαμε. Καλή συνέχεια, να είστε καλά. Φιλοξενία.